Και όλα έτοιμα. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης και τελευταίας υποδρομίας. Η Χαβάη Μύρο έχει καλή εκκίνηση και οδηγεί ενός μεταξύ καθυστερήσει πολύ άνασα. Στην πρωτοπορία, η Χαβάη Μύρο έχει τον Νεαρινό κοντά της και τον Υπομέδο. Θέλει να δώσει αργό ρυθμό. Η Χαβάη Μύρο προηγούμενη του Υπομέδων και του Νεαρινού Σαβάν Σάβας. Είναι πιο πίσω και ο Κένταυρος έχει καλή θέση από την αρχή. Στο ύψος των 800 μέτρων σε πολύ αργό ρυθμό, Χαβάη Μύρο βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι πέντε άλογα περίπου. Είναι ο Υπομέδων ο οποίος είναι δίπλα της τώρα. Ενδιάμεσα ο Νεαρινός από την εξωτερική, ο Σαβάς Σάβας, ακόμα πιο έξω. Ο Κένταυρος, πολύ μικρές οι διαφορές, καθώς φαίνεται ότι μένει τώρα η Χαβάη Μύρο, ενώ κάνει γρήγορα την επίθεση του ο Σαβάν Σάβας μαζί με τον Κένταυρο, αλλά και την Απολ Κάντι, η οποία είχε και αυτή αρκετά καλή εκκίνηση. Ύψος 400 μέτρων, Σαβάν Σάβας βρίσκεται στην πρωτοπορία. Απολ Κάντι, ο Κένταυρος έμεινε λίγο πιο πίσω τώρα. Συνέχεια είναι ο Νεαρινός με τον Σαβάν Σάβαν, ανοίγει τώρα τη διαφορά. Στα δύο μήκη, ενώ έρχεται, κάνει καλό finish η άνασα, παρά την καθυστέρησή τη με τον Σαβάν Σάβαν να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Απολ Κάντι προσπαθεί να πιέσει σε εσωτερική αρενός από την απότατη εξωτερική άνασα. Finish κάνει και η Καζάκρα. Η άνασα φαίνεται να περνά στα τελευταία μέτρα. Άνασα και ο Νεαρινός, ο οποίος ξαναδίδει από μέσα. Νεαρινός και άνασα. Νεαρινός και άνασα τελικά.